Συγχαρητήρια δηλαδή που ασχολήσα με το θέμα το συγκεκριμένο και ευχαριστώ δηλαδή που βρίσκομαι κοντά σας για να σας βοηθήσω. Θέλετε να μας πείτε τι βλέπατε εσείς να συμβαίνει εκεί στη γειτονιά σας, στο μπαλκόνι αυτό? Γιατί εμείς έχουμε στα χέρια μας αυτό το βίντεο ντοκουμέντο, αλλά φαντάζομαι εσείς για να προσπαθείτε 1,5 χρόνο πρέπει να είδατε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν. Σίγουρα, εγώ κανονικά δεν μένω στη γειτονιά, είμαι λίγο παραπέρα. Απλά έτυχε να πάω κάποια στιγμή σε μια γνωστή μου που μένει κοντά. Στην αρχή δηλαδή είδα έναν ηλικιωμένο, ο οποίος καθόταν μόνιμα, βάσει 24ωρο δηλαδή στη βεράντα, γυμνός. Εγώ δηλαδή το είδα καλοκαίρι. Ήταν γυμνός, μόνο με μια πάνα, ξαπλωμένο στο πάτωμα, με ένα πανί σε πορτοκαλί χρώμα, το θυμάμαι εγώ, το οποίο το είχε διπλώσει μικρούλικο και ακουμπούσε το κεφάλι του στο τσιμέντο. Μου έκανε πολύ εντύπωση βέβαια και ρώτησα για να μάθω παραπέρα. Έμαθα ότι η κυρία συγκεκριμένη είχε μετακομίσει στη γειτονιά περίπου 1,5 χρόνο πριν. Και από τη στιγμή που ήρθε στη γειτονιά, ο κύριος αυτός καθότανε μόνιμα στη βεράντα. Εκεί κοιμότανε παρόλο που δεν ήταν ανάπηρος τότε. Περπατούσε κανονικά, απλά ζητιάνευε στο μετρό της γειτονιάς. Ζητιάνευε στο μετρό, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είχε 2.000 ευρώ σύνταξη. Ναι, ναι. Ζητιάνευε στο μετρό της γειτονιάς. Γιατί όπως λένε, Τατιάνα, οι γείτονες... Αυτό που συμβαίνει ενδεχομένως είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί να έχει κάποιο θέμα ψυχολογικό. Αυτό που λένε, Τατιάνα, οι γείτονες, από την έρευνα που κάναμε, είναι ότι ζητιάνευε γιατί τους έλεγε ότι η σύζυγός του δεν του δίνει χρήματα από τη σύνταξη. Έτσι. Ρωτάτε αν δεν είχε παιδιά αδέλφια. Θα τα μάθετε όλα σε λίγο, αλλά το ζήτημα είναι να καταλάβουμε πώς μπορεί να φτάσει η κατάσταση εκεί, να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να βοηθάμε τη γραμμή ζωής, γιατί η γραμμή ζωής κάνει ηρωικό έργο και οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε το νίκη να πληρώσουν και τα κτίρια τους. Και θέλω να σας δώσω σε λίγο τα τηλέφωνα να βοηθήσουμε εμείς τουλάχιστον, οι πολίτες τουλάχιστον. Αλλά πείτε μας λοιπόν, τον βλέπατε εκεί στη γειτονιά σε αυτή την κατάσταση. Από ό,τι φάνηκε, είχε και σπασμένο ισχύ, ο άνθρωπος ήταν κακοποιημένος. Τον άκουγαν στη γειτονιά και να φωνάζει εκεί στο μπαλκόνι που ήταν. Βέβαια. Πριν ο κύριος διαμαρτυρόταν έντονα, περίπου μισή ώρα φώναζε, ζητούσε βοήθεια από την ίδια πρώτα και μετά από τους γείτονες. Το καλοκαίρι, ας πούμε, ζητούσε ένα μπουκάλι νερό ή ένα κομμάτι ψωμί. Διαμαρτυρόταν επειδή ζεσθενόταν και ήθελε δηλαδή κάτι να σκεπαστεί. Πολλές φορές η κυρία τον άφηνε εντελώς γυμνός χωρίς πάνα. Από εκεί και πέρα ο κύριος σερνότανε, δεν περπατούσε, σερνότανε και πήγαινε κοντά στην απλόστρα και έπαιρνε κάποιο ρούχο για να σκεπαστεί. Μόλις άκουγε μάλλον, υποψιάζομαι δηλαδή, ότι μόλις άκουγε που η κυρία γύριζε στο σπίτι, πήγαινε και το άφηνε το ρούχο εκεί πέρα. Πολλές φορές, για το ίδιο λόγο δηλαδή, πρέπει να έχει φάει και ξύλο γι' αυτό. Επειδή έπαιρνε τα ρούχα από την απλόστρα. Εγώ η ίδια έχω δει, ας πούμε, που τον έπλαινε με το λάστιχο. Με συγχωρείτε, δηλαδή όλες οι ακαθεσίες πετούσαν δεξιά-αριστερά. Του φώναζε να φύγει από το σιφόνι, γιατί εμπόδιζε τα βρώμικα νερά και τα υπολείμματα τα άλλα να φύγουν. Και μετά του πετούσε μια πάνα. Ο άνθρωπος πολλές φορές διαμαρτυρόταν επειδή δεν μπορούσε, επειδή ήταν βρεγμένος, δεν μπορούσε να βάλει την πάνα και δεν μπορούσε να φύγει πιο πέρα. Δυστυχώς αυτή δεν άκουγε τίποτα, τον χτύπαγε. Πιο πριν μιλάμε, όχι τώρα τελευταία, γιατί τελευταία είχε χάσει τις δυνάμεις του ο άνθρωπος. Αλλά πιο πριν τον χτυπούσε και με το σκουπόξυλο. Τον έπλαινε κανονικότατα με το λάστιχο, με το νερό από τη βρύση κατευθείαν. Τον έβριζε, δεν του έδινε φαγητό. Πολλά τέτοια παρεπεραστατικά δηλαδή, τα οποία ήταν απάνθρωπα για μένα. Υπήρξε και στιγμή, εγώ στο βίντεο είδα ότι είχε για προσκεφάλι ένα άδειο μπουκάλι νερού. Αυτό ήταν τώρα στο τέλος. Πιο πριν εγώ είχα δει ένα κομμάτι ύφασμα σε πορτοκαλί χρώμα κιόλας,
το οποίο το είχε κάνει σαν παλάμη, σαν το παλάμη, δηλαδή τόσο ήταν, και το έβαζε κάτω από το κεφάλι. Είναι αλήθεια ότι κάποια... Ναι, πείτε μου. Κάποια στιγμή τον είδατε ένα πρωινό που κάνε και κρύο να είναι τελείως ακίνητος και φοβηθήκατε ότι ναι, είχε φύγει. Οι τελευταίες μέρες, ξεκινώντας από την προηγούμενη Δευτέρα που έκανε πολύ κρύο, ο άνθρωπος τέντωνε, μάζευε τα πόδια, τουρτούριζε εκεί στη γωνιά και ζητούσε μια κουβέρτα. Η κυρία συγκεκριμένη μίλαγε από μέσα, φώναζε ότι θα στη φέρω σε λίγο. Αλλά όσο είδα εγώ, η κουβέρτα δεν έφτασε ποτέ. Είχε μαζευτεί στη γωνία και είχε κοιμηθεί τις δύο τελευταίες, τις προηγούμενες μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, έξω μέσα στο κρύο. Αυτές τις μέρες όμως εγώ έκανα πάρα πολλά τηλεφωνήματα για να βρούμε μια λύση. Γιατί αν ήταν να δούμε τον άνθρωπο να αργοπεθαίνει στο μπαλκόνι, ποιος ο λόγος να παλέψουμε δηλαδή τόσο καιρό. Μάλλον ευαισθητοποιήθηκαν λίγο παραπέρα αυτές τις μέρες με το κρύο και με την κατάσταση του ανθρώπου. Και την Τετάρτη δηλαδή κατάλαβα, ειδοποιήθηκα ότι τον πήραμε, τον μετακίνησαν από εκεί.